να πάμε στην Ιεράπετρα, καθώς εκεί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας άργησε βέβαια, αλλά έφτασε τελικά ο αξιονικός τομογράφος. Ασχολήθηκε και η εφημερίδα σήμερα, η Νέα Κρήτη. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο, Μανώλη Καλιονάκη, ο οποίος είναι διοικητής του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Κύριε διοικητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τον αξιονικό τομογράφο. Σας λύνει τα χέρια, το είχε ανάγκη το νοσοκομείο, το είχε ανάγκη και η τοπική κοινωνία, κύριε διοικητά. Βεβαίως. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την άφιξη την Δευτέρα του αξιονικού τομογράφου της Ιεράπετρας, το οποίο θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή. Είναι ουσιαστικά το μόνο νοσοκομείο που βρίσκεται στην νότια πλευρά του νησιού μας, με πολυάρθρους κατοίκους οι οποίοι το είχαν ανάγκη. Ουσιαστικά ήταν ένα αίτημα πολλών δεκαετιών που επιτέλους πραγματοποιήθηκε. Εντός 2 ετών από την σχεδόν ολοκληρώνεται τώρα, σε λίγες ημέρες από την ημέρα που ανάλαβα την διοίκηση του νοσοκομείου ως αναπληρωτής διοίκησης του νοσοκομείου Λασιθίου, για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για τα θέματα της Ιεράπετρας, καταφέραμε να πεπιδήσουμε τα εμπόδια και επιτέλους να έρθει ο αξιονικός τομογράφος και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο, τον οποίο και δημιουργήσαμε. Ήταν ένα στοίχημα για μας. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες, κύριε διοικητά. Και ευχόμαστε να φανεί χρήσιμος και να σώζει ζωές. Και το σημαντικό βέβαια είναι, κύριε Καλιονάκη, ναι, ότι πλέον οι πολίτες της Ιεράπετρας για μια απλή αξιονική τομογραφία δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο. Συζητούσαμε για τα αυτονόητα όλο το διάστημα. Κάλλη αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχει έρθει και μαστογράφος, που ήταν πάλιο αίτημα και αυτό τη τοπική κοινωνία και το νοσοκομείο του Στερούνταν. Έχουν έρθει και τα μηχανήματα πλέον, τα οποία αυτή τη στιγμή δουλεύονται όπως και ο αξιονικός για τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να ανοίξει ξανά, ουσιαστικά για πρώτη φορά θα ανοίξει η ΜΑΒ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, η οποία είναι απαραίτητη. Ξέρετε, θα πει τώρα κάποιος, καλά τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός με τη στελέχωση, πώς θα πάτε στο νοσοκομείο? Κοιτάξτε, ήδη έχουν έρθει αρκετά. Έχει προσληφθεί αρκετό προσωπικό. Ήδη έχει έρθει και ένας καινούριος ακτινολόγος, ο οποίος είναι εμπειρότατος. Και προσδοκούμε να έρθουν και άλλοι. Η βασική έλλειψη που καταγράφεται? Σε παθολόγους, ακτινολόγους. Αλλά για τη δυνατότητα του νοσοκομείου σίγουρα λείπονται και άλλες ειδικότητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το νοσοκομείο λειτουργεί και λειτουργεί για τη δυναμική του αρκετά καλά. Σίγουρα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό προσδοκούμε, να το εναρμονίσουμε με τις νέες εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Καλιονάκη, να μας κάνετε και μία τοποθέτηση για την εμβολιαστική κάλυψη, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? 40.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής? 45 σχεδόν. 45. Σχεδόν 45.000. Δόσεις, όχι εμβολιασμοί, 45.000 δόσεις. Εμβολιαστικές δόσεις. Ναι, ναι. Έχουμε μία εμβολιαστική γραμμή, έχουμε ένα εμβολιαστικό κέντρο Pfizer με 3 εμβολιαστικές γραμμές, ένα εμβολιαστικό κέντρο Johnson με 1 εμβολιαστική γραμμή και 2 φορές την εβδομάδα εξυπηρετούνται τα παιδιατρικά με γραμμή Pfizer. Ανταποκρίνεται ο κόσμος? Ανταποκρίνεται. Ήδη έχουμε εμβολιάσει 80 παιδιά. Γίνεται Δευτέρα και Τετάρτη. Και απόγευμα και Δευτέρα πρωί και Δετάρτη απόγευμα και προσεχώς μετά τις γιορτές θα είναι και Σάββατο. Μάλιστα, μάλιστα. Και 200 νοσηλείες νομίζω συνολικά, έτσι. Το άθροισμα. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θετική εξέλιξη ο αξιονικός τομογράφος. Μακάρι να καλυφθούν και αυτές οι θέσεις. Και μαστογράφος στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και μαστογράφος. Πολύ σωστά το είπες. Για τα αυτονόητα μιλάμε.